Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ευχηθώ να ολοκληρώσετε επιτέλους μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στο νομοθετικό πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να καθοριστούν επιτέλους οι αρμοδιότητες μεταξύ των επιπέδων της Γενικής Κυβέρνησης και ευρύτερα του δημόσιου τομέα. Να ολοκληρωθεί ο υπαλληλικός κώδικας, να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για τη συνέχιση των έργων των Δήμων και Περιφερειών που έχουν βαλτώσει, να εξασφαλίσετε γενικά πόρους και προσωπικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολύπαθη, θα πω εγώ, τοπική αυτοδιοίκηση, που πολλές υποσχέσεις άκουσε από τους προκατόχους σας, υπουργούς των εσωτερικών, αλλά αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες και πλέον τα σωρευμένα προβλήματά της απαιτούν άμεσες λύσεις. Καλή δύναμη λοιπόν σε αυτό το έργο. Θα σας παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Υπουργέ, λίγο ακόμα και το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, θα αναδεικνυόταν πρωταθλητής Ευρώπης σε προεκλογικές δαπάνες διαφήμισης για τις ευρωεκλογές του 2024. Την πρωτιά αυτή σας την πήρε μέσα από τα χέρια το κόμμα του κ. Όρμπαν στην Ουγγαρία και έτσι η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο το δεύτερο πιο γαλαντόμο σε προεκλογικό κόμμα, σε προεκλογικό χρήμα κόμμα της Ευρώπης. Τουλάχιστον όμως κρατάτε με διαφορά το τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας όσον αφορά στα υπέρογκα ποσά που δαπανάτε σε πολιτική επικοινωνία και επηρεασμό της κοινής γνώμης. Η διαφορά που χωρίζει τις προεκλογικές δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας από τις ανάλογες όλων των άλλων ελληνικών κομμάτων είναι πραγματικά χαοτική. Και αυτό αφορά τόσο τις δαπάνες για τις ευρωεκλογές του 2024, όσο και τις δαπάνες για τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις του 2023. Πάντως βρίσκεται σε καλή και εκλεκτική παρέα ως προς αυτό. 7 από τα 10 κορυφαία κόμματα με τις υψηλότερες δαπάνες εκτός από το δικό σας είναι ακροδεξιά κόμματα. Από το Φίντες της Ουγγαρίας μέχρι το Ισπανικό Vox. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Facebook, από τον Απρίλιο του 2019, οπότε υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας, φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει εξοδέψει για προσωπική διαφήμιση περισσότερα χρήματα από όσα το κόμμα του για πολιτική διαφήμιση. Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Και με την ευκαιρία να μας ενημερώσετε πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, οι δανειακές υποχρεώσεις δηλαδή, και γιατί και σε αυτό το θέμα η εικόνα είναι θολή και μάλιστα σκόπιμα κατά τη γνώμη μας. Πόσο κοντά στο 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ έχει φτάσει? Και πώς γίνεται ένα κόμμα με 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ χρέη να έχει τη δυνατότητα να δαπανά τέτοιους πακτολούς χρημάτων για προεκλογικές δαπάνες, διαφήμισης και για αμοιβές διαφόρων γκουρού της πολιτικής επικοινωνίας? Αλήθεια, πληροφορούμε στη σύμβαση του κυρίου Γκρίνμπεργκ με τη Νέα Δημοκρατία λίγοι στα τέλη του μήνα. Ένα άδοξο τέλος για μια μακροχρόνια συνεργασία. Άραγε για ποιο λόγο? Δεν ικανοποιημένο πια το μαξί μου με τα αποτελέσματα της δουλειάς του κυρίου Γκρίνμπεργκ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά σας θέματα, τα λύσετε εσείς. Αυτό μας αφορά εμάς και είναι και μείζον ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας για το πολιτικό χρήμα είναι να ενημερωθεί αρμοδίως η Βουλή και ο ελληνικός λαός. Για το ποια ακριβώς είναι η συμβατική σχέση του κ. Γκρίνμπεργκ και των συνεργατών του με τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Ποια είναι η πηγή χρηματοδότηση των υπηρεσιών που προσφέρει, ποιο είναι το ύψος των αμοιβών του, εάν υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά και αν έχουν δηλωθεί όπως ορίζει η νομοθεσία και συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 15 του 2022. Και σας προκαταβάλω, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την απάντησή σας, μην επιχειρήσετε να κρυφτείτε πίσω από τις τυπικότητες και τεχνικές λεπτομέρειες στην απάντησή σας. Στη Βουλή ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Πολιτικά είναι τα ερωτήματα και πολιτικά και υπεύθυνα θέλουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα ευχαριστούμε την κυρία Πούλου. Θα απαντήσω ο Υπουργός ο Τερνάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ευχές. Ευχαριστώ, κυρία Πούλου, για τις ευχές. Και στο πρώτο κομμάτι που κάνετε, ιδίως για το κομμάτι που αφορά την αυτοδιοίκηση, πράγματι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και πρέπει να στηριχτεί ο θεσμός της αυτοδιοίκησης με κάθε δυνατό τρόπο και οργανωτικά και θεσμικά και οικονομικά, προκειμένου να επιτελέσουν το βασικό έργο που έχουν για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων που ζουν στα όρια της επικράτειάς τους. Όσο αφορά τώρα την ερώτηση που υποβάλατε, μου έκανε εντύπωση ότι είπατε τη λέξη. Ότι χρησιμοποιήσατε τη φράση προκαταβάλλετε για να κρυφτείτε πίσω από τυπικότητες. Και αναρωτιέμαι, θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών, είτε είναι του Α κόμματος, του Β κόμματος, του Γ κόμματος, να ελέγχει ο ίδιος ή το Υπουργείο τις οικονομικές καταστάσεις, για παράδειγμα, των κομμάτων?
Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτή την αίθουσα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο έλεγχος να γίνεται από μια επιτροπή η οποία είναι και να αποτελείται και από ειδικούς, αλλά και να έχει και όλα τα εργαλεία τα πραγματικά για να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περίοδο της κρίσης, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων. Υπενθυμίζω ότι η περιβόητη επιτροπή του νόμου 3023 αποτελούταν κάποτε κατά πλειοψηφία από πολιτικά στελέχη. Τώρα τα 13 μέλη που είναι η επιτροπή, 3 είναι μόνο πολιτικά στελέχη. Είναι ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων στελεχών, όπως είναι 2 συμβούλους επικρατείας, 2 αεροπαγίτες, 2 συμβούλους του ελεκτικού συνεδρίου, άρα 6 δικαστικούς μέχρι τώρα, έναν αντισαγγελέα του Αραίου Πάγου, 7ος δικαστικός, τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 8ος ουσιαστικά δικαστικός, τον πρόεδρο της, τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και έναν βουλευτή από τη Συμπολίτευση και έναν από τη Μείζων Αντιπολίτευση. Αν δεν κάνω λάθος, στην προηγούμενη σύνθεση, γιατί δεν έχω συγκρατήσει ποιους έχει ορίσει οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες στη νέα σύνθεση, ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ο κύριος Ρακούς και αναπληρωτής του ήταν ο κύριος Πολάκης. Αυτή η επιτροπή λοιπόν ελέγχει τα οικονομικά. Και αυτή έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να απαντηθούν σε όλα τα ερωτήματα. Και μάλιστα έχει κάνει και μια αρκετή καλή δουλειά, θα έλεγα, και στο πλαίσιο της διαφάνειας, όπου υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα, ουσιαστικά μέσα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που αναρτούνται και εκλογικές χρηματοδοτήσεις των κομμάτων και τα αιτήσια απορίσματα της Επιτροπής και οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλει το κάθε κόμμα. Και μάλιστα για τη χρήση του 22, από ό,τι είδα ψάχνοντας εν όψη και επ' ευκαιρία της ερώτησής σας, 36 νομίζω υποβάλλονται οι καταστάσεις για το προηγούμενο έτος. Στο δεύτερο ερώτημα, απλά να σας ενημερώσω ότι όλα τα κόμματα δικαιούνται τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση με βάση τα ποσοστά που κατέγραψαν στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις και ήταν από τα πρώτα θέματα που είχαμε συζητήσει στη διακομματική των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία, με βάση και τα ποσοστά που είχαν, που είχε πάρει το 2023, ειδικά για την εκλογική χρηματοδότηση, χρησιμοποίησε 1.314.000 σαν την πρώτη δόση του 60%, ενώ τις επόμενες μέρες όλα τα κόμματα θα πάρουν και την υπόλοιπη εκλογική χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο στάδιο έκδοσης από το τυπογραφείο. Άρα, λοιπόν, για να συνοψίσω, πολιτικά τα ερωτήματα, ουσιαστική απάντηση. Ο έλεγχος θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή, η οποία έχει όλα τα εργαλεία να ελέγξει αναλυτικά τις καταστάσεις και είναι πολύ θετικό και ένα μεγάλο βήμα ωριμότητας του πολιτικού συστήματος. Πλέον αυτή η Επιτροπή αποτελείται κατά 10 από τα 13 μέλη από ειδικούς δικαστές ή άλλους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το είπα αυτό και σας προκατέβαλα, όπως είπατε, διότι ο προκάτοχός σας, ο κύριος Βορύδης, ήταν ο εισηγητής του Προεδρικού Διατάγματος 15-22 για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των κομμάτων. Επομένως, δεν τίθεται κανένα ζήτημα τυπικής αρμοδιότητας. Την έχετε ως Υπουργός Εσωτερικών. Εκτός και αν θέλετε να μας πείτε ότι δεν υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης, έναντι το οποίο μπορεί η Βουλή να στραφεί για να απαιτήσει διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με τις υπέρογες περιβαλλοντικές δαπάνες του κυβερνώντος κόμματος. Εξάλλου, δεν θέλω, θα συνεχίσω μετά. Ο κύριος Βορύδης, σε αυτό το μεγαλοφιές σχέδιό του, ξέρετε ότι άλλαξε τις διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της αντίστοιχης επιτροπής με το νόμο 49-54 του 22 και περιόρισε τις αρμοδιότητές της. Χαρακτηριστικά στο άρθρο 20, στη διακίνηση μέσω των τραπεζικών που αφορούσε διακίνηση μέσω των τραπεζικών λογαριασμών δαπανών που σχετίζεται με την πολιτική ιδιότητα των προσώπων ή με τη λειτουργία του κόμματος, δεν την ελέγχει κανείς πλέον αυτή την πολιτική ιδιότητα. Τροποποιήθηκε το σχετικό. Επίσης, διπλασιάσατε από 20.000 ο κύριος Βορύδης, όχι εσείς, αλλά η κυβέρνησή σας. Από 20.000 σε 40.000 ευρώ ετησίως τη χρήση των μετρητών που είναι εκτός των τραπεζικών λογαριασμών.
Και επίσης, περιορίσατε τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων μέσω της Επιτροπής, η οποία δεν καταγράφει πλέον και ελέγχει την αποτίμηση των δωρεών κλπ. Αλλά ούτε έχετε δυνατότητα, απλά ελέγχει. Και επίσης δεν έχετε δυνατότητα να απευθυνθεί στις τράπεζες, έτσι ώστε να πάρει στοιχεία για τον δανεισμό των κομμάτων. Άρα λοιπόν, σας ρωτάω, θα τις αλλάξετε αυτές τις διατάξεις, έτσι ώστε να βελτιώσετε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία? Εμείς, κύριε Υπουργέ, χθες, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέσαμε μία τροπολογία και την οποία βεβαίως απέρριψε η κυβέρνησή σας. Ήταν ακριβώς μία μεταρρύθμιση του νόμου για το πόθεν έσχες. Προτείναμε ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από την περιουσιακή και εν γέννη οικονομική κατάσταση των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα προτείναμε αλλαγές στο περιεχόμενο της δήλωσης πόθεν έσχες και στην υποχρέωση ανάρτησης αποδεικτικών εγγράφων με ιδιαίτερη έμφαση σε υποχρεώσεις από δάνεια, ιδίως εκείνα που χορηγούνται από τράπεζες και στην εξέλιξή τους με στόχο να αντιμετωπιστούν φαινόμενα δικαιολόγητης παροχής ιδιαίτερα ευνοϊκών ρυθμίσεων, όπως και διαγραφών υποχρεώσεων και ανασταλών καταβολής δόσεων στα κόμματα που χρωστούν. Επίσης, προτείναμε και μία διάταξη την οποία υποχρεούνται τα πολιτικά κόμματα να αναρτούν στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα διάβια συγκεκριμένα, τους ισολογισμούς καθώς και την οριστικοποίηση της πληρωμής που περιέχει το ακριβώς ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη τους. Για να καταλάβουν λοιπόν οι πολίτες ποιος εννοεί τις λέξεις διαφάνεια, διάβια και λογοδοσία. Όμως, κύριε Υπουργέ, προφανώς δεν την υιοθετήσατε την τροπολογία μας, προφανώς με την παρέμβαση του κυρίου Βορύδη μειώσατε τον έλεγχο της Επιτροπής. Έκανα όμως, άφησα και μία αιχμή, και δεν την άφησα εγώ, αλλά τα δημοσιεύματα είναι αυτά που την αφήνουν, ότι εσείς προσωπικά εμπλέκεστε με την παροχή των το κύριο Γκρίνπερ και την παροχή των υπηρεσιών του. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας αποσαφηνίσετε περισσότερο και αυτή τη σχέση. Διότι, εν τέλει, ήταν γκουρού και σύμβουλος επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας ή του Πρωθυπουργού. Και από ποιον πληρώνεται? Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης, ότι κόβει αποδεικτικά, δηλαδή τιμολόγια, δεν ξέρω τι να πω, στη Νέα Δημοκρατία, δεν μας καλύπτει, διότι υπάρχουν και δημοσιεύματα που μιλάει για σύγχρονο θεούλη της πολιτικής ζωής στον τόπο μας, ο οποίος είχε αναλάβει τα έξοδα του Γκρίνμπεργκ. Σας παρακαλώ πολύ, αποσαφηνίστε τα αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Μπούρλου. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Εγώ είμαι ανοιχτός προσωπικά σε οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, η οποία να συζητηθεί, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια και στη διαχείριση των κομμάτων, όπως και σε κάθε άλλο τομέα της δημόσιας διοίκησης. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι ακόμα περιμένουμε ουσιαστικά και το πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν πρέπει να είναι ένα Excel, το οποίο δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από όσα πήγε να κλείσει. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Τα μέλη της κυβέρνησης υποβάλλουν μέχρι 36 το πόθεν έσχεση τους για την προηγούμενη χρήση. Θα λειτουργεί μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο ίδιος δεν ένιωσε την ανάγκη να το κάνει. Και θα σας πω και δύο πράγματα. Πρώτον, επανέρχομαι και ότι τα οικονομικά των κομμάτων, όλων των κομμάτων που συμμετείχαν σε εκλογές, ιδίως των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας, θα ελεγχθούν από την Επιτροπή. Οπότε και μέσω του βουλευτή σας, εκπροσώπου στην Επιτροπή, μπορείτε να θέσετε όποιο ερώτημα κρίνετε κατάλληλο. Το δεύτερο είναι ότι όταν βρισκόμαστε το 2024 και έχει αλλάξει ο τρόπος πολιτικής επικοινωνίας, είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος αυτό το κομμάτι που λέγεται εκλογική χρηματοδότηση, πώς θα το αξιοποιήσει. Άλλοι επιλέγουν διαφήμιση στο διαδίκτυο, άλλοι επιλέγουν να κολλάνε σάντουιτς σε κολόνες της ΔΕΗ, άλλοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν άλλα μέσα προβολής. Δεν είναι δουλειά κανενός να επιλέξει, να αποφασίσει πώς θα διαχειρίζεται κάθε κόμμα την καμπάνια του. Που και πέρα υπάρχουν και οι μηχανισμοί και τα εργαλεία και η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία να ελεγχθούν ουσιαστικά. Υπάρχουν στην Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 3023, του 5026 πλέον μάλλον, συνεπικουρείται από ό,τι διάβασα και στην ετήσια έκθεσή της που υπέβαλε πριν λίγους μήνες,
Συνεπικουρείται από ειδικά λογιστικά έδρα, όργανο, τη γνωστή τρίτη μονάδα ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, από επίκουρη εισαγγελέα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, από συντονιστή ελέγχων, από ειδική υπηρεσία για τον συντονισμό ελέγχων και έχει και την τεχνική υποστήριξη από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία έχει όλη την τεχνική υποστήριξη. Άρα λοιπόν υπάρχει και μηχανισμός, υπάρχουν και τα εργαλεία και είναι θέμα της αρμόδιας επιτροπής να ελέγχεται οικονομικά όλων των κομμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.